Ευρισκόμεθα εις το 22ο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκαλύψεως και σημειώνει εκεί ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου εν αυτή έστε, εις αυτήν την καινούρια πόλη που είναι η Βασιλεία του Θεού, εις αυτήν υπάρχει ο θρόνος και του Θεού και του Αρνίου, και οι δούλοι αυτού λατρεύσουσιν αυτό, και οι δούλοι του θα τον λατρεύσουν. Και είδαμε το σημείο πως ο Θεός Πατήρ, διότι αυτός υπονοείται, και το Αρνίον είναι ομόθρονη, δηλαδή υπάρχει ένας θρόνος που δείχνει ότι ο Υιός είναι Θεός. Δεν λέγει όμως ο Υιός, αλλά λέει το Αρνίον, και σημαίνει και η ανθρωπίνη φύση, που σημαίνει ότι η ανθρωπίνη φύση είναι ομόθρονος με τον Πατέρα. Αυτό είναι το καταπληκτικό ένεκα της υποστατικής ενώσεως θείας και ανθρωπίνης φύσεως στο πρόσωπο του Χριστού. Δηλαδή το πρόσωπο του Χριστού είναι το πρόσωπο του Θεού Λόγου. Δεν έχουμε δύο πρόσωπα, έχουμε ένα πρόσωπο. Αυτό θα πει υποστατική ένωση, δηλαδή υπό τη μία υπόσταση, υπό το ένα πρόσωπο, έχουμε δύο φύσεις, την θεία και την ανθρωπίνη. Επειδή λοιπόν έχουμε την ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Θεού Λόγου, γι' αυτό και η ανθρωπίνη φύση είναι ομόθρονος, είναι λατρευτική, θα το δούμε ακριβώς στη συνέχεια. Και πράγματι λέγει εδώ ότι οι δούλοι αυτού λατρεύσουσι, είναι έτσι χαρακτηριστικό, θα λατρεύσουν, λέγει, τον Θεόν και το Αρνίον. Εδώ χρησιμοποιείται το ρήμα λατρεύω, που έχει μία απόλυτη σημασία, διότι η λατρεία μόνο στο Θεό αποδίδεται. Η τιμητική προσκύνηση αποδίδεται και εις τους Αγίους, εις την υπεραγίαν Θεοτόκον, όπως μπορούμε να αποδώσουμε αυτή την τιμητική προσκύνηση ακόμη και σε έναν άνθρωπο εις τον παρόντα κόσμον, όπως στον επίσκοπον, στον πρεσβύτερον, θέλετε ακόμη σε έναν εύσημον άνθρωπο ο οποίος έχει προσφέρει πολλά, ηλικιωμένος είναι ή ό,τι άλλο. Όταν φιλήσω το χέρι του παππού μου ή του πατέρα μου, είναι μία προσκύνηση. Όταν κάνω μία μετάνοια μπροστά σε έναν άνθρωπο, στον παππού μου, στον πατέρα μου, σας είπα, σε έναν πρεσβύτη, στην ηλικία πρεσβύτη, πολύ παραπάνω σε έναν πρεσβύτερον, στο αξίωμα δηλαδή της ιεροσύνης, βεβαίως είναι μία προσκύνηση σε αυτό. Αλλά αυτή η προσκύνηση είναι τιμητική. Τη συναντούμε πολύ συχνά μέσα στην Αγία Γραφή, ιδίως στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Ιακώβ όταν επιστρέφει από την αυτεξορία του 20 χρόνια μετά, προκειμένου να κατευνάσει το πρόσωπο του αδελφού του, του Ισάφ, δεν διστάζει, παρότι ήσαν δίδυμοι οι αδελφοί και είχαν συνεπώς την ίδια ηλικία, δεν διστάζει να προσκυνήσει τον αδελφό του, και μάλιστα προσκυνώντας τον να του υπεί, βλέποντας το πρόσωπό σου ως να είδα το πρόσωπο του Θεού. Και βέβαια τα λόγια αυτά του Ιακώβ δεν είχαν απλώς ένα επιφανειακό χαρακτήρα να καλοπιάσει τον αδελφό του τον Ισάφ. Αναμφισβήτητα υπήρχε και αυτό το στοιχείο, αλλά τα λόγια αυτά του Ιακώβ είχαν βάθος και έχουν βάθος, διότι θα συναντήσουμε αργότερα στην ασκητική γραμματεία την εξής θέση, ότι όταν λέγει βλέπεις πρόσωπον αδελφού, βλέπεις πρόσωπον Θεού. Και για να μην νομίσετε αυτό, παρότι είναι γεωγραφικό,
Η ιστορία, το περιστατικό αυτό του Ιακώβ είναι γεωγραφικό. Είναι στο βιβλίο της Γενέσεως. Για να μην νομίσετε αυτό που σας είπα στην ασκητική γραμματεία, ότι είναι υπερβολικό, σπέβδω να σας σημειώσω ότι ο ίδιος ο Κύριος είπε, όταν θα μας κρίνει κατά την ημέρα εκείνη την μεγάλη και την εσχάτη, και θα πει, ήμουν φτωχός και ήμουν πεινασμένος και μου εδώσατε να φάγω, ήμουν γυμνός και με ντύσατε. Και θα του πουν και οι ελεήμονες και οι μη ελεήμονες εκείνοι που θα πουν, που θα τους πει, δεν μου δώσατε, Κύριε, πότε σε είδαμε? Και θα πει ο Κύριος, εφόσον το κάνατε σε έναν από τους αδελφούς μου αυτούς, αδελφούς μου αυτούς, σε μένα το κάνατε. Βλέπετε λοιπόν ότι ο ίδιος ο Κύριος αποκαλεί τον κάθε άνθρωπο αδελφόν. Συνεπώς, εις το πρόσωπο του αδελφού έχουμε το πρόσωπο του Θεού. Απόδειξη ότι αυτό η Εκκλησία το έχει ως πράξη της. Όταν ο ιερεύς θα βγει να θυμιάσει τις εικόνες του τέμπλου των Χριστών, μετά την Παναγία τους Αγίους, κατόπιν θυμιάζει το λαό. Γιατί θυμιάζει το λαό? Διότι ο λαός, η πιστή, είναι οι ζώσες εικόνες του Ιησού Χριστού. Προσέξτε, του Ιησού Χριστού, όχι απλώς του Θεού, του Ιησού Χριστού. Το λέγει αυτό και ο Απόστολος Παύλος. Δεν είμαι θα εικόνα του Θεού, η εικόνα του Ιησού Χριστού. Αν μου πείτε, μα δεν λέγει το βιβλίο της Γενέσεως ότι ο Θεός έκανε τον άνθρωπο κατ' εικόνα δική του? Ναι, λέγει ο Άγιος Ειρηναίος, διότι ακόμη δεν είχε αποκαλυφθεί το μυστήριο της ενανθρωπίσεως για να μιλήσει ότι θα είμαι θα εικόνα του Χριστού. Συνεπώς, η έκφραση εκεί είναι ελλειπής. Συνεπληρώθη στην Καινή Διαθήκη, όπως σημειώνει ο Απόστολος Παύλος, και το υπογραμμίζει ο Άγιος Ειρηναίος. Είναι θα λοιπόν εικόνα του Χριστού. Όταν κάποιος εμένα μου κάνει μια μετάνοια και εγώ κάνω μια μετάνοια σε εσάς, αυτή λέγεται τιμητική προσκύνηση. Επιτρέπεται? Μα τόση ώρα αυτό λέμε. Βεβαίως επιτρέπεται. Μη μου πάρετε την απόλυτη εκείνη περίπτωση που λέγει ο Κύριος, και δεν θα καλέσετε πατέρα επί της γης, ένας είναι ο πατέρας σας, και δεν θα καλέσετε καθηγητή επί της γης, ένας είναι ο καθηγητής, ο Χριστός. Αγαπητοί μου, εκείνοι οι απόλυτες περιπτώσεις. Απόδειξης ότι πουθενά στην Αγία Γραφή δεν είναι γραμμένο να μιλάμε τον πατέρα που με γέννησε, να μην τον πω πατέρα μου. Πώς θα τον πω, Γιωργάκη και Νικολάκη, τον πατέρα μου, θα τον πω πατέρα. Κανείς ποτέ δεν μου το απηγόρευσε αυτό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η εντολή τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου ανανεώνεται από τον ίδιο τον Χριστό στην Καινή Διαθήκη. Κύριε, λέγει, τι να κάνω για να κερδίσω την αιώνιον ζωή, λέγει εκείνος ο νεανίσκος, τις εντολές να τηρήσεις. Ποιες? Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι σημαίνει λοιπόν εκεί? Σημαίνει πατέρας με την απόλυτη σημασία. Όταν πω έναν κυβερνήτη μιας χώρας, όπως σας είχα κι άλλοτε πει, ο Αραγκό, ο ποιητής αυτός, είχε, Γάλλος, είχε πει για τον Στάλιν, γελάς και ανθίζουν οι κάμποι και βγαίνει το σιτάρι. Όχι δα, όχι να γελάει ένας άνθρωπος και να φυτρώνει το σιτάρι. Με αυτή την έννοια, με αυτή την έννοια, είπε ο Χριστός, δεν μπορείτε να καλέσετε πατέρα επί της γης. Δεν είναι ο πατερούλης, όπως κάποτε λέγεται ο Στάλιν, δεν είναι ο πατερούλης, αμφισβήτητα. Άνθρωπος είναι. Του να του κάνω τη μετάνοια, να του φιλήσω το χέρι, με την έννοια της τιμητικής προσκύνησεως, μάλιστα. Με την απόλυτη έννοια, όχι.
ή το άλλο του καθηγητού. Δεν λέμε κύριε καθηγητά στο σχολείο. Δεν λέμε των διδάσκαλων διδάσκαλων. Και μη κληθείτε, λέει, ραβή, λέει ο Χριστός. Δηλαδή διδάσκαλοι. Μα πουθενά δεν βλέπουμε να γίνει θέμα να μην πούμε των διδάσκαλων διδάσκαλων. Με την απόλυτη σημασία. Ότι είναι το άπαν αυτός ο διδάσκαλος που ήρθε να μας πει την αλήθεια με αλφα κεφαλαίο. Λοιπόν, την αλήθεια με αλφα κεφαλαίο ένας διδάσκαλος μας την είπε, ο Ιησούς Χριστός. Εμείς οι άλλοι είμαστε δάσκαλοι σχετικοί, είμαστε καθηγητές σχετικοί, είμαστε πατέρες σχετικοί. Αλλά το ρήμα λατρεύω δεν αναφέρεται σε άνθρωπο, αναφέρεται μόνο εις το Θεό. Και λέγει εδώ ότι θα λατρεύσουν τον Θεόν και το αρνίον. Ώστε εδώ βλέπουμε να υπάρχει η λατρεία στην απόλυτό της εκτίμηση. Λατρεύεται όμως και ο αμνός, δηλαδή ο Υιός που έγινε άνθρωπος και πήρε την ανθρωπίνη φύση, τη δική μου φύση, αυτή που είναι όπως την ξέρω την ανθρωπίνη φύση, ένα συγκεκριμένο περιγεγραμμένο σώμα με τα δυο του χέρια και με τα δυο του πόδια, αυτό το μικρό κατασκεύασμα που λέγεται άνθρωπος και που το πήρε ο Θεός, αυτή τώρα η ανθρωπίνη φύση του Χριστού είναι λατρευτή? Αγαπητοί μου, ναι. Ναι. Και μάλιστα ιδιαίτερο θα παρακαλέσω την προσοχή σας εδώ. Καταρχάς το λέει η Αγία Γραφή. Ακούσατε πως το διατυπώνει. Και ο θρόνος του Θεού και του αρνίου εν αυτή τη πόλη έστε θα είναι. Και οι δούλοι αυτού, οι κάτοικοι της πόλεως, δηλαδή οι πιστοί της Βασιλείας του Θεού, λατρεύσουσιν, λέγει αυτό. Δεν λέγει αυτούς, γιατί ο Θεός είναι ένας. Και δεν λέγει θρόνους, γιατί ο θρόνος είναι ένας, επειδή ο Θεός είναι ένας. Η ουσία είναι μία, τα πρόσωπα είναι τρία. Συνεπώς βλέπει κανείς ότι η λατρεία αποτείνεται όχι απλώς εις τον Υιόν, αλλά εις τον ενανθρωπίσαντα Υιόν. Άρα λατρεύεται ο αμνός. Λατρεύεται απολύτως. Με την απόλυτη σημασία της λέξεως λατρεύω. Και λατρεύεται τώρα εις την στρατευωμένη εκκλησία, μέσα στον χρόνο και στον χώρο, λατρεύεται εις το μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας. Δηλαδή το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι λατρευτόν. Πώς το βλέπετε αυτό? Στην πράξη. Φόβος και τρόμος. Μη στάξει κάπου κάτι, μη κάπου παραπέσει κάτι. Γονατίζομαι, θυμιάζομαι, προσκυνούμε. Με τα φόβο και τρόμου παίρνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γιατί άγγελοι δεν παρακύπτουν. Γιατί? Και προς τιμήν του ανακειμένου, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, και προς τιμήν του ανακειμένου Χριστού, περιτριγυρίζουν με τα φόβο και τρόμου την Αγίαν Τράπεζα. Γιατί? Γιατί το σώμα του Χριστού είναι λατρευτό. Και το καταπληκτικό είναι ότι μπροστά μας έχουμε επί του Δισκαρίου ένα τεμάχιον άρτου, και επί του ποτηρίου έχουμε ίνον, κρασί. Αλλά μετευλήθησαν αυτά με το Πνεύμα το Άγιον, όπως ακριβώς το Πνεύμα του Θεού εσκίασε, ρωτάει Θεοτόκος. Πώς θα μου γίνει αυτό? Το Πνεύμα του Θεού, λέει, θα σε επισκιάσει. Το Πνεύμα του Θεού δημιούργησε τη σάρκωση του Θεού Λόγου στα σπλάχνα της Θεοτόκου. Και εμείς λέμε στον Πατέρα να στείλει το Πνεύμα το Άγιον.
Πατέρα μας, στείλε το Πνεύμα στο Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Όχι στα προκείμενα δώρα ταύτα μόνον, ούτε μόνο σε εμάς. Εμείς πρέπει να γίνουμε οι κατάλληλοι να δεχθούμε τα τίμια δώρα. Συνεπώς πρέπει να έρθει το Πνεύμα του Άγιον σε εμάς, να μας καταστήσει καταλλήλους, να πάρουμε εκείνα που θα μεταβάλει σε σώμα και αίμα Χριστού. Μεταβαλών το Πνεύμα σου το Αγίο. Αφού τα μεταβάλεις με το Πνεύμα στο Άγιον, σε τι? Σε σώμα του Χριστού σου. Εδώ είναι και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, εννοείται, το καταλαβαίνετε. Και να μεταβάλεις και το κρασί σε αίμα του Χριστού σου, αφού το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα το δικό σου, θα έρθει να τα μεταβάλει αυτά, ώστε ο Χριστός λατρεύεται. Εάν ο Χριστός ή το Κτιστός κατά την βλασφημία του Αρίου που έλεγε ότι δεν είναι Θεός αλλά είναι κτίσμα, αυτό που πιπιλίζουν και οι άθεοι, χιλιαστέ, είπα άθεοι και δεν υπερβολή, όποιος δεν έχει τον Υιόν ούτε τον Πατέρα έχει, και συνεπώς είναι άθεος. Δεν το λέγω εγώ, το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του. Ένας λοιπόν που δεν δέχεται τον Υιόν ως ενανθρωπίσαντα Θεόν, δεν έχει ούτε τον Πατέρα, είναι άθεος. Σας είπα ότι άθεος δεν είναι εκείνος που αρνείται μόνον, έτσι εντελώς, θα λέγαμε, επίοικος το λέμε αυτό. Δεν είναι εκείνος ο οποίος αρνείται ότι υπάρχει Θεός. Αυτός που λέει δεν υπάρχει Θεός, άθεος δεν είναι αυτός. Μόνον άθεος είναι και εκείνος που δεν δέχεται τη θεανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού. Το ακούσατε, σας παρακαλώ? Μήπως μένει κανείς που δεν το άκουσε αυτό σε καμιά γωνιά και κοιμάται? Όποιος δεν δέχεται την θεανθρωπίνη φύση του Χριστού είναι άθεος. Και ο χαρακτηρισμός δεν είναι δικός μου. Εάν λοιπόν ο Χριστός ή το Κτίστος, κτίσμα δηλαδή, όπως βλασφημεί, σας είπα, ο Άριος, τότε με τη λατρεία του Χριστού επιστρέφουμε στην ιδωλολατρεία, διότι λατρεύουμε ένα κτίσμα. Μα ο Χριστός γι' αυτό ήρθε, να μας απαλλάξει από την ιδωλολατρεία. Πώς λοιπόν λατρεύοντας τον Ιησού Χριστόν, εάν δεν είτο Θεός, θα ξαναπέφταμε πάλι στην ιδωλολατρεία? Έτσι έχουμε να διαλέξουμε τούτο: ή θα δεχθώ ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός και θα τον λατρεύσω με την θεανθρωπίνη του φύση, θα τον λατρεύσω, ή αν δεν το πιστεύω, τότε και τον προσκυνώ, τότε είμαι ειδωλολάτρης. Τότε είμαι ειδωλολάτρης. Αλλά ο Χριστός όμως είναι θεάνθρωπος και η λατρεία προς εκείνον βεβαίως δεν είναι ειδωλολατρεία. Ο θρόνος του Θεού και του Χριστού εν αυτή την πόλη εννοείται έστε. Δηλαδή πού? Στην καινούργια Ιερουσαλήμ. Οι δούλοι του Θεού θα τον λατρεύουν. Εδώ δεν φαίνεται το Πνεύμα του Άγιον. Πάρα πολλές φορές έχουμε πτυχές μέσα στην Αγία Γραφή που αναφέρεται μόνον ο Υιός ή μόνον ο Πατήρ ή μόνο το Πνεύμα του Άγιον ή δύο από αυτά ή κάποτε και τα τρία. Βέβαια σας εξήγησα την άλλη φορά ότι ο θρόνος είναι του Πατρός και του Υιού, και ο ποταμός έλκεται, φεύγει από τον θρόνο, και ότι ο ποταμός αυτός είναι το Άγιο Πνεύμα. Σας το έλεγα μια περασμένη φορά. Έχουμε και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, αλλά εν τέστη περιπτώσει, επειδή όλα αυτά είναι εικόνες, γι' αυτό το λόγο αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να ειδούμε εδώ ως τον θρόνο του Θεού ότι είναι ο θρόνος του Πατρός και ο θρόνος του Αρνίου. Οι δούλοι του Θεού λατρεύουν.
τον Πατέρα και τον Υιόν. Οι δούλοι του Θεού. Έτσι λέει το ιερό κείμενο, οι δούλοι του Θεού. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι εναλλάσσονται μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως οι χαρακτηρισμοί των κατοίκων της πόλεως. Άλλοτε λέγονται δούλοι, άλλοτε λέγονται ιοί, άλλοτε απλώς άνθρωποι, άλλοτε άγιοι, άλλοτε βασιλείς, άλλοτε ιερείς, άλλοτε λαός του Θεού, άλλοτε οι φοβούμενοι, άλλοτε οι νύμφοι. Κάθε μια ονομασία από όλες αυτές τις ονομασίες εκφράζει μία πτυχή των σωθέντων, μία στάση, θα έλεγα μία ευεργεσία, ένα προνόμιο, μία ιδιότητα. Αλλά το δυστύχημα είναι για μας πάντα τους ανθρώπους, και όταν μάλιστα είμεθα και λέμε ότι είμεθα μέσα στην Εκκλησία, όταν είμεθα αλωτριωμένη του Πνεύματος της Αγίας Γραφής, να προσβάλλουμε την ιδιότητα του πιστού δούλου του Θεού κατά τα πολιτικά και κοινωνιστικά πρότυπα. Και επειδή σημειώθηκε τελευταία αυτό, γι' αυτό σας το τονίζω, το θέμα έφτασε μέχρι τη Βουλή. Δεν μπορούμε, λέει, να λέμε παντρεύεται, νυμφεύεται ο δούλος του Θεού τάδε, την δούλην του Θεού τάδε. Τι θα πει, λέει, το ο δούλος του Θεού? Έχουμε δημοκρατία, έχουμε σοσιαλισμό, έχουμε δεν ξέρω τι. Ο δούλος του Θεού, πού βρισκόμαστε, στο μεσαίωνα? Ορίστε. Βλέπετε, οι άνθρωποι οι αλωτριωμένοι δεν καταλαβαίνουν. Βέβαια, αν τους λέγαμε ότι η Αγία Γραφή ονομάζει τους πιστούς και βασιλείς, θα έλεγαν, τότε μιλάτε για βασιλεία, και αυτό δεν μας αρέσει οπωσδήποτε. Δύο όνομα του Θεού. Θα πρέπει να προσαρμόζομαι τους χαρακτηρισμούς που δίδει δια τους πιστούς ο Λόγος του Θεού, και όπως σας εξήγησα, είναι πάντοτε μία θέση, μία στάση, ένα προνόμιο, μία ευεργεσία εκ μέρους του Θεού προς τους εκείνους οι οποίοι σώζονται και είναι στην πόλη του Θεού και είναι εικόνες αυτά. Θα πρέπει να προσαρμόζουμε αυτούς τους χαρακτηρισμούς της Αγίας Γραφής με τις εκάστοτε πολιτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις και κοινωνιστικές. Δεν νομίζετε ότι είναι περίεργο, παράξενο πράγμα? Το είπα επειδή αυτά κυκλοφορούν, επειδή είναι πάρα πολύ κοντινό μας αυτό που συνέβη, για να γνωρίζετε πως πρέπει να κινούμεθα. Σε τι θα συνίστατο η λατρεία αυτή? Σε τι? Η λατρεία έχει μια ευρεία διάσταση. Είναι γενικώς η διακονία του Θεού, η θεραπεία του Θείου. Δηλαδή θεραπεύω, θα πει διακονώ, η υπηρεσία, η διακονία του Θεού. Αυτή η διακονία του Θεού, δηλαδή η λατρεία, αρχίζει πολύ παλιά. Βλέπουμε ότι ο Κάιν και ο Άβελ λατρεύουν τον Θεό με θυσίες. Δηλαδή βλέπουμε τις θυσίες των ζώων. Ο Νόε, η πρώτη δουλειά που έκανε όταν βγήκε από την Κύβωτο ήταν αυτή, να λατρεύσει τον Θεό με μία θυσία. Και όταν ο Θεός του είπε, από τα ακάθαρτα ζώα θα πάρεις τόσα ζεύγη, ενώ από τα καθαρά θα πάρεις πολύ περισσότερα ζεύγη, ήταν αυτός ο λόγος. Δια να έχει, έως ότου πολλαπλασιαστούν τα ζώα, να έχει αρκετά για να θυσιάζει στον Θεό. Ο Αβραάμ και εκείνος θυσιάζει. Έτσι βλέπουμε από τη λατρεία του Θεού στα παιδιά των πρωτοπλάστων, αναμφισβήτητα μετήχαν και οι πρωτόπλαστοι, αναμφισβήτητα οι πρωτόπλαστοι είπαν στα παιδιά τους αυτή τη λατρεία, αναμφισβήτητα οι πρωτόπλαστοι πήραν από το Θεό τη λατρεία. Εκείνος τους είπε πως να λατρεύουν τον Θεό.
διασώθη μέσα στο ανθρώπινο γένος, εχάθηκε το αντικείμενο της λατρείας που είναι το πρόσωπο του αλήθινου Θεού, έγινε λατρεία των ειδώλων, διατηρήθη όμως η αληθινή λατρεία του Θεού σε μερικά πρόσωπα μέσα στη διαδρομή της ιστορίας, κατά έναν θαυμαστόν και μυστηριώδη τρόπο. Ο Αβραάμ γνωρίζει το Θεό κατά αποκάλυψη, αλλά όταν έρχεται στην Ιερουσαλήμ, η οποία δεν εκτίστη βεβαίως από τους Εβραίους Ιερουσαλήμ, αλλά από τους Ιεβουσαίους, Χαναναίους Ιεβουσαίους, και κατεκτήθη πολύ αργότερα, κατεκτήθη Ιερουσαλήμ ως πόλη με την ονομασία Ιερουσαλήμ, κατεκτήθη από τον Δαβίδ, θα λέγαμε περίπου 500 χρόνια μετά από την κατοίκηση των Εβραίων στη γη Χαναάν, συναντά ο Αβραάμ κάποιο περίεργο και μυστηριώδες πρόσωπον που ελέγεται Μελχισεδέκ, και ήταν βασιλεύς, λέγει, Σαλήμ, βασιλεύς και ιερεύς Ιερουσαλήμ, και του προσέφερε δεκάτην για να κάνει θυσία στο Θεό με άρτους και ίνων, προτύπωση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Πού εγνώριζε τον αληθινό Θεό αυτός ο Μελχισεδέκ? Μυστήρι. Μέσα στη διαδρομή σας είπα της ανθρωπίνης ιστορίας διατηρείται ο μονοθεϊσμός και η λατρεία του αληθινού Θεού. Έτσι, από τη λατρεία του Θεού με ζώα, από τότε μέχρι τη λογική λατρεία των χριστιανών ως υπερτάτη θυσία του σώματος και του αίματος του Χριστού, στη Θεία Λειτουργία έχουμε τη λατρεία του Θεού. Αλλά έχουμε και μία άλλη λατρεία προς τον Θεό, καθημερινή λατρεία, όπως και τότε στην Παλαιά Διαθήκη ετονίζεται η καθημερινή λατρεία του Θεού με θυσίες, και είναι η λογική λατρεία, όχι πια το σώμα και το αίμα του Χριστού, αλλά η λατρεία που θα προσφέρει ο κάθε πιστός στο Θεό, και δεν είναι παρά ό,τι λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Τι δε εστί λογική λατρεία? Η πνευματική διακονία, η πολιτεία η κατά Χριστόν, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, εάν καθεκάστην ημέραν προσφέρεις αυτό θύματα και ιερεύς του οικείου σώματος γίνει και της καταψυχήν αρετής, ίον όταν σοφροσύνην προσενέγγεις ταύτα γαρπιών αναφέρεις λογικήν λατρείαν του τέστην ουδέν έχουσαν σωματικών ουδέν παχύ ουδέν αισθητών. Σε αυτή τη θυσία ο άνθρωπος είναι ο ίδιος ιερεύς, θήτης δηλαδή, και θύμα. Τι προσφέρει? Τον εαυτόν του. Θα σας το αναλύσω αυτό που σας διάβασα. Είναι η πνευματική διακονία, η πολιτεία η κατά Χριστόν. Ο τρόπος που ζεις είναι μία θυσία. Εάν κάθε μέρα προσφέρεις στο Θεό θύματα, σφάγια, ιερία, όπως λέει ο Καβάσιλας, και είσαι εσύ ο ιερεύς του δικού σου του σώματος και της αρετής της ψυχής σου, πώς? Όταν σοφρονείς, όταν είσαι σόφρον, όταν είσαι αγνός, όταν είσαι εγκρατής, τότε λέγει προσφέρεις θυσία στο Θεό και αναφέρεις. Η λέξη στο ρήμα αναφέρω είναι λειτουργικής διαστάσεως, γι' αυτό και λέγεται και η ευχή, η ευχή της Αγίας Αναφοράς. Τότε προσφέρεις τον Θεόν τη λογική λατρεία του εαυτού σου. Όταν, αγαπητοί μου άνθρωπος, θα πει όχι στην αμαρτία, όταν θα πει
ναι στην αρετή, είναι θυσία. Και έτσι η κατά Χριστόν πολιτεία είναι μια θυσία στο Θεό. Έχουμε και άλλες μορφές θυσίας. Το λέγει, τονίζει αυτές τις μορφές και ο Απόστολος Παύλος, γενικά η Αγία Γραφή. Η προσευχή είναι μια θυσία. Ο ένος είναι μια θυσία. Η ψαλμωδία είναι μια θυσία. Είναι η θυσία των χιλέων και ούτω καθεξής. Αλλά η υψίστη θυσία είναι το μαρτύριο. Όταν κανείς προσφέρει τον εαυτόν του να μαρτυρήσει υπέρ του Χριστού. Αλλά μη πηγαίνετε εκεί. Δεν ξέρω ποιοι θα αξιωθούν αυτού του μαρτυρίου. Ποιοι θα αξιωθούν πραγματικά. Ένα μόνο. Για να φτάσουμε εκεί ίσως θα πρέπει κάθε μέρα να προσφέρουμε θυσία μαρτυρίου. Να στερηθούμε κάτι. Να υπομείνουμε κάτι. Μια κοροϊδία θα μας πούν. Μια στέρηση χωρίς να γονγίσουμε και ούτω καθεξής. Να πούμε δεν θα διαπράξω αυτό που θα ήταν πολύ ευχάριστο ή κοσμικό. Το ξαναλέγω. Η αίρεση δεν αποτελεί δοξολογία του Θεού. Δεν αποτελεί θυσία, δεν αποτελεί λατρεία. Είναι απόβλητο στοιχείο γιατί είναι βλασφημία. Αληθής λατρεία είναι και η πνευματική ζωή, όπως σας εξήγησα, και η μνήμη ακόμη του Θεού. Όταν έχω μία μνήμη του Θεού, και αυτό είναι μία λατρεία του Θεού. Αλλά σε εκείνη τη μακαριστή πόλη, την αιωνία Ιερουσαλήμ, τη βασιλεία του Θεού, πώς θα λατρεύουν τον Θεό οι κατοικοί της? Πρώτον, ως παρουσία των μέσα στην πόλη εκείνη. Παρουσία Αγίων. Θα είναι λατρεία του Θεού. Ο εναγίης αναπαυόμενος, λέει η Αγία Γραφή. Ο Θεός ο οποίος αναπαύεται επάνω εις τους Αγίους. Η παρουσία λοιπόν των Αγίων, των κατοίκων ως Αγίων, είναι λατρεία εις το Θεό. Μετά, η κατανόηση της αγάπης του Θεού και της σοφίας του Θεού και της δυνάμεως του Θεού εις το διηνεκές εκ μέρους των κατοίκων της πόλεως θα είναι και αυτό μία δοξολογία του Θεού, αλλά και ο αιώνιος ύμνος του Θεού, αυτό θα είναι μία λατρεία του Θεού. Όλα αυτά αποτελούν τη λατρεία του Θεού εκ μέρους των πιστών σε εκείνη την πόλη, στη βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι και το έργο των Αγίων Αγγέλων. Οι Άγιοι Άγγελοι αυτό προσφέρουν ως λατρεία εις το Θεό. Αυτό θα είναι και των Αγίων του Θεού. Και είναι το κατεξοχήν έργο του ανθρώπου, τόσο εις την στρατευωμένη εκκλησία, όσο και στη θριαβεύουσα. Τόσο εις τη θριαβεύουσα, όσο και στην στρατευωμένη. Το είπα έτσι διπλά για να σας βοηθήσω να καταλάβουμε ότι ό,τι εργασίες και να κάνουμε, αγαπητοί μου, στη ζωή μας είναι δευτερεύοντα στοιχεία. Είναι δευτερεύοντα στοιχεία εκείνο που έχει σημασία, και πρέπει να το κατανοήσουμε ότι το πρώτο έργο που έχουμε να επιτελέσουμε εδώ εις την ζωή αυτή είναι να φτάσουμε εις την ορθήν λατρεία του Θεού. Και όψονται το πρόσωπον αυτού. Προχωρούμε λίγο. Αποκάλυψη 22,4. Και θα είδουν το πρόσωπον αυτού. Εδώ ασαφώς του Θεού και του Αρνίου. Δεν λέγει αυτόν αυτού. Δια το ομότιμον, δια το ομοούσιον. Και θα είδουν το πρόσωπον αυτού. Εδώ αγαπητοί ευρισκόμεθα εις την καρδία της καρδίας όλου του βιβλίου της Αποκαλύψεως, ακόμη ολοκλήρου της Αγίας Γραφής.
όλων των χριστιανικών αγώνων, της πίστεως, της ελπίδος και της αγάπης, στην καρδία ευρισκόμεθα. Τα πάντα είναι εδώ, είναι οι κεκριμένοι, είναι οι υποθητοί, είναι οι ελπιζομένοι, είναι οι αποκαραδοκουμένοι, που λέει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος, αιωνία θεωρία του προσώπου του Θεού. Αυτό είναι. Ό,τι κάνουμε, κάθε αγώνα, κάθε προσπάθεια, είναι να φτάσουμε να ειδούμε το πρόσωπο του Θεού. Ο λαός το λέγει απλά: δεν θα δούμε πρόσωπο Θεού όταν κάποτε κάνουμε τίποτε αμαρτίες. Λέμε: δεν θα δούμε πρόσωπο Θεού. Γιατί? Γιατί αυτό αποτελεί τον τελευταίον σκοπόν της ζωής μας. Όταν θα ακούσετε την ομιλία από τον πατέρα Γεώργιο, αυτό θα σας πει. Δεν ξέρω βέβαια τι θα σας πει, αλλά αυτό θα είναι. Ότι δηλαδή ο σκοπός είναι να φτάσουμε στη θέωση. Δηλαδή να φτάσουμε να είναι θα ομοειδείς με τον Χριστόν, θεωμένος εκείνος, θεωμένοι και εμείς, και ως ομοειδείς να είδαμε το πρόσωπό του. Αυτό αποτελεί την υψίστην προσπάθεια. Αυτό είναι ο χριστιανισμός. Να το ξέρετε, εκεί πρέπει να φτάσουμε, να είδαμε το πρόσωπο του Θεού. Αν μου πείτε, αυτό είναι όλο, βέβαια θα μπορούσα πολλά να σας πω και θα σας πω στη συνέχεια. Θα ήθελα όμως να σας βοηθήσω με ένα παράδειγμα για το οποίο ζητάω συγγνώμη, αλλά δεν ξέρω ποιο να διάλεγα για να σας το έκανα πιο ζωντανό και πιο ζωηρό. Ζητώ πάλι συγγνώμη. Ανάμεσα σε δύο ερωτευμένους ανθρώπους, τι θα είχε πιο μεγάλη αξία? Ένα κουστούμι, ένα φουστάνι, ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο, χιλιάδες χρήματα, δραχμές, λίρες, χρυσάφι? Δεν νομίζω. Την πιο μεγάλη αξία θα την είχε να βλέπονται αυτά τα δύο ερωτευμένα πρόσωπα. Αυτό σας λέγω το σύνορα, αγαπητοί μου, ότι το ύψις των αγαθών είναι αυτό, να ειδούμε το πρόσωπο του Θεού. Μα αν μου πείτε, μα ναι ναι ναι, διότι αν για σένα υψίστη ευτυχία να βλέπεις το πρόσωπο που αγαπάς, τότε πόσο περισσότερα πρέπει να είναι υψίστη ευτυχία με το να βλέπεις το πρόσωπο του δοξασμένου Χριστού, του δοξασμένου Θεού? Πόσο περισσότερα είναι η ευτυχία? Προσμετράτε? Συγκρίνετε? Είπα το παράδειγμα αυτό για να καταλάβετε πάνω κάτω τι θα πει βλέπω το πρόσωπο του Θεού. Θα το βλέπουμε, αν μας αξιώσει ο Θεός, ακορέστος. Η φράση δεν είναι δική μου, του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Κορεσμός ακόρεστος. Θα χορταίνεις χωρίς να χορταίνεις. Και αυτό μέσα στην αιωνιότητα. Άπειρος είναι ο Θεός και άπειρη η θεωρία του προσώπου. Έτσι όπως ο Ιερός Ευαγγελιστής θέτει το θέμα και εκφέρει το ζήτημα με τόση απλότητα και βεβαιότητα, και όψονται το πρόσωπο αυτού, δείχνει ότι η θεωρία του προσώπου του Θεού είναι μία πραγματικότης. Γράφει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας: και όψονται αυτόν πρόσωπον προς πρόσωπον, θα τον δουν πρόσωπον προς πρόσωπον, ούδι ενηγμάτων, αλλώς περ της Αγίης Αποστόλης, εν το Αγίο όρητε θέατε, ως φυσήν ο Μέγας Διονύσιος. Θα τον δουν οι πιστοί πρόσωπον προς πρόσωπον, όχι ενηγματοδός, δεν σας ερμηνεύω την έννοια ενηγματοδός, θα τη δούμε λίγο πιο κάτω, αλλά όπως είδαν οι Απόστολοι των Χριστών εις το Θαβόρ, έτσι θα τον είδουν οι πιστοί στη Βασιλεία του Θεού, όπως λέγει ο Μέγας Άγιος Διονύσιος, ο Αρεοπαγίτης. Θα λέγαμε λοιπόν, να η απόδειξη της αληθείας, η μεταμόρφωση του Χριστού
ως ιστορικόν γεγονός, υπογραμμίζω, ως ιστορικόν γεγονός, αυτά δεν είναι θεωρίες, είναι γεγονότα, έρχεται να γίνει αισθητή στους τρεις μαθητάς Πέτρων και Ιάκωβων και Ιωάννη. Αλλά θα πείτε, πως το κτίσμα ο άνθρωπος θα φτάσει να δει τον αόρατον και άπειρον Θεόν? Επάνω σε αυτό λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων στην δεκάτη του κατήχηση, παράγραφος 7. Δια τούτο τίνιν, επειδή το της θεότητος πρόσωπον ουδήσει δύνατο ειδήν ζών, ανέλαβε το της ανθρωπότητος πρόσωπον, είναι τούτο ειδόντε ζήσομεν. Επειδή λοιπόν δεν θα μπορούσε κανείς να δει το πρόσωπο της θεότητος και να ζήσει, γι' αυτό ανέλαβε ο Θεός την ανθρωπίνη φύση, το ανθρώπινο πρόσωπον, για να το δούμε και να ζήσουμε. Τι ωραία αυτή η φράση, θα σας την ξαναδιαβάσω στο πρωτότυπο. Ανέλαβε το της ανθρωπότητος πρόσωπον, είναι τούτο ειδόντες ζήσομεν. Πήρε το ανθρώπινο πρόσωπο για να το δούμε και να ζήσουμε. Αν ερωτήσετε ποια θα είναι η τροφή μας στη Βασιλεία του Θεού, πώς θα ζούμε, αυτό θα είναι η τροφή μας, αυτό θα είναι η αθανασία μας, βλέποντας το πρόσωπο του Θεού. Και ό,τι η θέλησε και αυτό τούτο δείξε με το λίγης αξίας, ότι το πρόσωπο αυτού έλαμψεν ως ο ήλιος, και όταν θέλησε να δείξει αυτό το πρόσωπο με λίγη δόξα, λίγη, μία μόλις χαραματιά θείας δόξης, που το πρόσωπο του έλαμψε σαν τον ήλιον, οι μαθητές πίπτουσιν φοβηθέντε, έπεσαν χάμω από το φόβο τους. Είδε το του σώματος πρόσωπον λάμψαν, εφόβησεν, πως το της θεότητος αξίωμα ατενίσε της ιδύνατο. Ολόκληρη, αγαπητοί μου, η Αγία Γραφή φανερώνει ότι το πρόσωπο του Θεού αληθώς θα το έβλεπε ο άνθρωπος. Προσέξτε, όλη η Αγία Γραφή αυτό μας πληροφορεί, όλα τίνουν σε αυτό το σημείο, ότι θα έστανε ο άνθρωπος να ειδεί το πρόσωπο του Θεού. Και εδώ και εκεί, εις το διηνεκές, ως πρόσωπο ανθρώπου. Όταν λέγει ο προφήτης Βαρούχ «και της ανθρώπης συνανεστράφη», τι άλλο σημαίνει? Ότι θα βλέπαμε το Θεό με το ανθρώπινο πρόσωπο. Όταν ο Σιμεών, ο Θεοδόχος, που γιορτάσαμε προχθές την εορτή της Παπαντής, είπε «μην απολύεις τον δούλο σου, Δέσποτε, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου», είδον η οφθαλμή μου τον σωτήρα του κόσμου, τον σωτήριόν, τον σωτήρα, ο οποίος είναι το φως των εθνών, είδα το πρόσωπο του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λέγει ο Κλήμης, ο Αλεξανδρεύς, τον παιδαγωγό του, πρόσωπον δε του Θεού ο Λόγος. Ο φωτίζεται ο Θεός και γνωρίζεται. Πώς θα γνωρίσω το Θεό? Δια του Λόγου, δια του Λόγου που ενυνθρώπησε. Και όπως πάλι ο ίδιος λέγει, πρόσωπον ήρηται του Πατρός ο Υιός. Το πρόσωπον, λέει, του Πατρός είναι ο Υιός. Αυτό λέγεται το πρόσωπον του Θεού. Ποιο είναι το πρόσωπον του Θεού? Ο Υιός. Αισθήσεων πεντάδι σαρκοφόρος γενόμενος. Αφού έγινε σαρκοφόρος, έφερε σάρκα με πέντε αισθήσεις. Ο Λόγος, ο του Πατρώου μηνυτής ιδιώματος. Ποιο λοιπόν το πρόσωπο του Πατρός? Ο ενανθρωπίσας Υιός. Γι' αυτό όταν ερώτησε ο πατή ο Φίλιππος, «Κύριε, δείξον ημίν τον Πατέρα και αρκεί ημίν». Ο μαθητής του ο Φίλιππος, «Δείξε, Κύριε, σε εμάς τον Πατέρα και είναι αρκετό για μας». Και ο Κύριος το απαντά, «Φίλιππε, το σου των χρόνων με θυμών ημί και ουκ εγνοκάς με. Τόσο καιρό είμαι μαζί σας και δεν με εγνώρισες. Ο αιωρακός εμέ, αιώρα και τον Πατέρα. Εκείνος που έχει δει εμένα, έχει δει τον Πατέρα.
Και πως λέγεις δείξον ημίν τον πατέρα, και πως λέγεις δείξε μας τον πατέρα, ου πιστεύεις ότι εγώ εν το πατρί και ο πατήρ εν εμί εστί? Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι μες τον πατέρα και ο πατήρ μέσα σε μένα? Είμαι θαυμαούση. Ποιο λοιπόν το πρόσωπο του πατρός? Είναι το πρόσωπο του ενανθρωπίσαντος λόγου. Αυτό είναι το πρόσωπο του πατρός. Είναι σαφής λοιπόν ο Άγιος Ανδρέας όταν αναφέρει αυτό που λέγει ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ότι θα ειδούμε τον Θεόν πρόσωπον εν το πρόσωπο του Χριστού. Δηλαδή πρόσωπον προς πρόσωπον, όπως οι μαθητές τον είδαν εις το όρος Θαβόρ. Με την εξής διαφορά, ότι εις το Θαβόρ είδον τον Χριστόν καθώς ειδύναντο, όσο μπορούσαν. Επειδή η ανθρωπίνη φύση δεν είχε ακόμη ανακαινιστεί για να δει την πολύτη δόξα. Στον μέλλοντα αιώνα όμως, όταν θα έχουμε ανακαινιστεί, τότε θα δούμε ό,τι τώρα δεν μπορούμε να δούμε ή να φανταστούμε. Πάντως βέβαια το πρόσωπο του δοξασμένου του Χριστού, αλλά πού πώς, μια μικρή γεύση μόνο εδοκίμασαν εδώ οι άνθρωποι. Και μην νομίσετε, το πρόσωπο του Χριστού δεν το είδαν οι τρεις μαθητές, γιατί μπορεί κάποιος να πει περίεργη και λίγο ύποπτη αυτή η αποκλειστικότης. Γιατί ύποπτη? Ο Απόστολος Παύλος δεν λέγει ουχή τον Κύριον Ιησούν εώρακα? Τον Κύριον Ιησούν εώρακα δεν είδα, λέει, τον Κύριον Ιησούν. Και πού τον είδε? Τουλάχιστον όπως μας το λέγει ο ίδιος προς Δαμασκόν, τον είδε ως ήλιον. Ως ήλιον τον είδε. Πώς δηλαδή? Όπως τον είδαν οι μαθητές εις το Θαβόρ. Εκείνοι όμως δεν τυφλώθηκαν, γιατί είχαν καθαρή καρδιά, αλλά φοβήθηκαν και έπεσαν χάμω. Ο Παύλος έπεσε και εκείνος χάμω, φοβήθηκε αλλά τυφλώθηκε, γιατί πήγαινε ως διώκτης απέναντι στον Χριστό. Και ο Θεός ξέρει πόσες άλλες αποκαλύψεις είχε ο Απόστολος Παύλος του Ιησού Χριστού, όταν λέγει ότι το πήρε το Ευαγγέλιο απευθείας από τον Χριστό και ότι δεν είναι δευτέρα σειρά Απόστολος. Αλλά και τόσοι Άγιοι που πήραν τη Θεία Δόξα έλαμψαν σαν τη δόξα του μεταμορφωμένου Χριστού στο Θαβόρ. Αυτή είναι η μαρτυρία ιστορική. Αυτές είναι οι αποδείξεις, αγαπητοί. Αυτή είναι η μαρτυρία. Σας το ξαναλέγω άλλη μία φορά. Έτσι σαφώς αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής ότι Α Ιωάννης, επιστολή πρώτη δηλαδή, 3,2, να ενθυμίστε αυτή την περικοπή. Αγαπητοί, μην τέκνα Θεού εσμέν. Αγαπητοί, λέει, μεθα τώρα παιδιά του Θεού. Και ούπο εφανερώθη τι εσόμπεθα. Και ακόμα δεν φανερώθηκε τι θα γίνομαι. Δεν φανερώθηκε. Είδαμεν δε ότι εάν φανερωθεί όμοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Τούτο ξέρουμε μόνο, ότι όταν θα φανερωθεί ο Χριστός, το εάν δεν είναι υποθετικό αλλά χρονικό, όταν θα φανερωθεί ο Χριστός θα είναι θα όμοι με εκείνον. Τα ομοειδή ορώνται, γι' αυτό λέει θα είναι θα όμοι με εκείνον. Λέει και εμείς δοξασμένοι, γιατί θα τον δούμε καθώς εστί, όπως είναι. Ασύλληπτο. Είναι πραγματικά ασύλληπτο. Και ποιο το πρόσωπο του Θεού? Γράφει ο άνθιμος Ιεροσολύμων, το πρόσωπο του Θεού ο εστί το φως και η ευπρέπεια αυτού, ως περ εθεάσαντο οι Απόστολοι την δόξα αυτού εν το όρι το Θαβόρ. Αυτόν το πρόσωπο του Θεού, η δόξα. Γιατί φυσικά την ουσία του Θεού ποιος μπορεί να τη δει? Στην Παλαιά Δεθήκη, όπως τα ξέρετε, ενεφανίζεται μόνη η δόξα του Θεού. Στην Καινή Διαθήκη όμως και το ανθρώπινο πρόσωπο που προσέλαβε ο Θεός, και εκείνο δοξασμένο.
στη Βασιλεία του Θεού θα έχουμε το ανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού σε μία ασύλληπτη δόξα. Κι όμως αγαπητοί, στην Παλαιά Διαθήκη η θεωρία του προσώπου του Θεού δεν εξισφάλιζε την ζωή. Στην απέτηση του Μωυσέως να ειδεί το πρόσωπο του Θεού απήντησε ο Θεός: ου δινήσι ειδήν το πρόσωπον μου, ου γαρμί ειδή άνθρωπος το πρόσωπον μου και ζήσετε. Έξοδος 33,20. Δεν θα μπορέσεις να δεις το πρόσωπό μου. Δεν μπορεί να δει άνθρωπος το πρόσωπό μου και να ζήσει. Θα πεθάνει. Δεν μπορεί να ζήσει. Σήμερα αγαπητοί μου, για να ζήσουμε πρέπει να δούμε το πρόσωπο του Θεού. Γιατί έγινε η ενανθρώπιση? Ο αν ξέραμε τι σημαίνει ενανθρώπιση. Ωστόσο επιτρέψατε μου να μην σας αναλύσω ναι, να σας πω δύο λόγια τι επικολούθησε και μετά να σας αναλύσω καποσύντομα αυτά που είπε ο Θεός στον Μωυσέ, πως τα έπαθε, βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Λέγει λοιπόν ο Θεός στον Μωυσέ: και είπε Κύριος, ιδού τόπος παρεμή, να τόπος για μένα, στήσει επί της πέτρας, στάσου εκεί στην πέτρα στο βράχο, ήδικα δαν παρέλθει η δόξα μου, έως ότου περάσει η δόξα μου, και θύσωσε η σωπήν της πέτρας, θα σε βάλω σε μία σπηλιά, και σκεπάσω τη χειρή μου επί σε, θα βάλω το χέρι μου εκεί στη σπηλιά, στην οπή, και δεν μπορείς να με δεις, έως ότου περάσω, έως αν παρέλθω, και αφαιλώ την χείρα, και τότε θα βγάλω το χέρι μου, και τότε όψει τα οπίσω μου, θα δεις τα οπίσω μου, το δε πρόσωπό μου ου κοφθήσεται εσύ, το πρόσωπό μου δεν θα σου παρουσιαστεί. Αυτά λέγει ο Θεός το Μωυσέα. Τώρα ο Άγιος Γρηγόριος αγαπητοί, ο θεολόγος, στο δεύτερο θεολογικό του λόγο, παράγραφος 3, σημειώνει τα εξής: είναι ο παθόν, τη λέξη Πάσχο, με την έννοια Πάσχο τα θεία. Πάσχο, ζω, τα θεία. Ακούστε τι γράφει: τι τούτο έπαθον, ο φίλοι και μίστε, και της αληθείας συνεραστέ. Τι είναι αυτό που έπαθα, λέγει, ο φίλοι και μίστε και συνεραστέ, εσείς που είσαστε ερωτευμένοι μαζί με μένα, που είσαστε ερωτευμένοι με την αλήθεια. Έτρεφον μεν ως Θεόν καταληψόμενος, και ούτως ανήλθον επί το όρος. Έτρεχα να καταλάβω το Θεό, να τον πιάσω. Και τι λέγει, ανέβηκα στο βουνό και την εφέλην διέσχον. Διέσχισα την εφέλη. Ίσο γενόμενος από τις ύλης και των υλικών μπήκα μέσα, και είσαι με αυτόν ως ίον τεσυστραφής. Και τότε λέγει, συστράφηκα στον εαυτό μου, μαζεύτηκα στον εαυτό μου, επειδή δεν προσέβλεψα, αφού δεν προσέβλεψα, είδα, μόλις είδον Θεού τα οπίστια, μόλις κατάφερνα εδώ τα οπίστια του Θεού, και τούτο τη πέτρα σκεπαστής. Και τούτο γιατί σκεπάστηκε από την πέτρα? Το σαρκοθέντιδι μας Θεολόγο. Ποια είναι αυτή η πέτρα που κρύπτει την θεότητα? Είναι η σάρκωση, η σάρκα του Θεού, η σάρκα του Χριστού. Αυτή είναι η πέτρα που κρύπτει τη θεότητα. Και μικρόν διακύψας, λίγο έσκυψα, ούτην πρώτην τε και ακύρατον, εννοεί ουσίαν. Δεν είδα την πρώτη ουσία. Ποια είναι η πρώτη ουσία? Είναι η ουσία του Θεού. Και αυτή λέγω δίτη τριάδη, γινοσκομένην κι όση του πρώτου καταπετάσματος, ίσο μένει και υπό τον χερουβίμ συγκαλύπτεται. Αυτή η ουσία που δεν είναι ορατή, κρύπτεται και από τα χερουβίμ, και τα χερουβίμ κρύπτουν τον εαυτόν τους. Αλλώς η τελευταία είναι η πρώτη και η τελευταία ουσία του Θεού. Η πρώτη είναι η ουσία του Θεού, η τελευταία είναι η δόξα. Και η μας φάνουσα είναι αυτή που φάνει σε μας, η θεία δόξα.
Δεν είδα λοιπόν την ουσία του Θεού, είδα την τελευταία ουσία, λέει τη δόξα. Ιδέες την όσα ενέγινόσκην ή εν της κτήμαση και της υπ' αυτού προβεβλημένης και διοικουμένης μεγαλειώτης ή ως ο θείος Δαβίδ ονομάζει μεγαλοπρέπεια. Είναι όταν βλέπει κανείς και διακρίνει δια των κτισμάτων τη μεγαλοπρέπεια του Θεού, αλλά είναι κάτι πολύ παραπέρα από τα κτίσματα. Τα κτίσματα χάνονται μπροστά σε αυτή τη θεία θεωρία. Ταύτα γαρ Θεού τα οπίστια όσα μετεκείνων εκείνου γνωρίσματα, γιατί αυτά είναι τα οπίστια του Θεού, η θεία δόξα, όσα είναι μαζί με εκείνον τον Θεό και δικά του γνωρίσματα. Αυτά είναι τα οπίστια του Θεού, η θεία δόξα, η οποία θεία δόξα ξεκινάει από τα κτίσματα, το ξαναλέγω. Όταν δεις τη σοφία και τη δύναμη και την αγάπη του Θεού, μέχρι το να είδει κανείς το άκτιστον φως. Σε ό,τι λοιπόν εδίωσε και ανέφερε, αγαπητοί, ο Άγιος Γρηγόριος, είναι το ενιγματώδε. Όλα αυτά αποτελούν κάτι το ενιγματώδε, που λέγει ο Απόστολος Παύλος, εν ενίγματι. Σας το ανέφερα προηγουμένως και σας είπα θα σας το αναλύσω, που λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι στον παρόντα αιώνα η γνώση που έχουμε για το Θεό και τη θεωρία του είναι ενιγματώδης, ενιγματική. Δεν είναι άμεση. Στη Βασιλεία του Θεού θα δούμε άμεσα το Θεό. Εδώ είναι ενιγματώδης, ενιγματώδης η θεωρία του Θεού. Και ο Μωυσής ενιγματωδός είδε τον Θεό. Ο Θεόπτης Μωυσής. Και ο Ηλίας ο Θεόπτης και εκείνος ενιγματωδός είδε του Θεού. Ακούστε πως το σημειώνει ο Απόστολος Παύλος, Α Κορινθίους 13,9-13. Εκ μέρους γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν. Μερικώς γνωρίζουμε, μερικώς προφητεύουμε. Όταν δε έλθει το τέλειον, πότε θα έλθει το τέλειον? Όταν θα βρεθούμε εκεί, τότε το εκ μέρους καταργηθήσετε. Τότε το μερικών θα καταργηθεί. Ότε είναι νήπιος ως νήπιος ελάλουν, ως νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος ελογιζόμην. Όταν ήμουν μωρουδάκι είχα συμπεριφορά μωρού. Όταν δε γέγονα ανήρ, όταν όμως έγινα άνδρας, τέλειος, κατήργη κατά του νηπίου. Γιατί στην παρόντα κόσμων είμαι νήπιο. Εκεί θα οριμάσω, εκεί θα είμαι ο τέλειος, ο πλήρης, ο τέλειος εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Εκεί θα είμαι και εκεί θα δω τον πλήρη Χριστόν μέσα στη δόξα του. Βλέπομεν γάρ άρτη, διότι τώρα λέει βλέπομε, διεσόπτρου εν ενίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον. Γιατί τώρα λέει γνωρίζομε διεσόπτρου. Τι είναι το έσόπτρο? Είναι ο καθρέπτης. Έχω μπροστά μου ένα καθρέπτη και βλέπω αυτά που υπάρχουν από πίσω μου. Ό,τι υπάρχει πίσω μου στον καθρέπτη προβάλλεται, και προβάλλεται το είδωλο των αντικειμένων που είναι πίσω μου. Εγώ δεν μπορώ να κοιτάξω πίσω, αλλά βλέπω τα είδωλα των αντικειμένων στον καθρέπτη. Έτσι βλέπω όλα αυτά διεσόπτρου, ενιγματωδώς. Δηλαδή μέσα από τρόπους, σχήματα, εικόνες. Τότε όμως δεν θα υπάρχει το ενιγματώδες, τότε θα υπάρχει το άμεσο. Τότε δε, στη Βασιλεία του Θεού, πρόσωπον προς πρόσωπον. Είδατε, πρόσωπον προς πρόσωπον. Άρτη γινώσκομεν εκ μέρους. Τώρα γνωρίζουμε μερικώς. Τότε δε επιγνώσαμε καθώς και επεγνώστη. Τότε θα γνωρίσω όπως και εμένα με γνωρίζει ο Θεός. Όπως τώρα με γνωρίζει εμένα ο Θεός, έτσι θα γνωρίσω και εγώ τότε εκείνον. Βεβαίως, όχι την πρώτη ουσία, αλλά την εσχάτη, την τελευταία, τη Θεία Δόξα, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά αγαπητοί μου, το θέμα δεν τελείωσε. Πρώτο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.